Καινοτόμες δράσεις στο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν το θέμα της πρώτης επιμορφωτικής εκδήλωσης για το τρέχον σχολικό έτος που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία της πόλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής και σε αυτήν παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εργαστηρίων και δράσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της σχολικής διαδικασίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς τάξεων των δημοτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Όπως ανέφεραν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Δημήτρης Ντούτσης, καθώς επίσης η Μαρία Γιανακού, συντονίστρια του εκπαιδευτικού έργου, και η Αθηνά Σέβη, δασκάλα αγγλικής γλώσσας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, το αποτύπωμα των δράσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους μαθητές που αποκτούν μεγάλη εξοικείωση με την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλειών που ξεφεύγουν από τα στενά όρια και το χαρακτήρα του ορολόγιου προγράμματος. Το σχολείο δεν είναι μόνο στήρα γνώση και απομνημόνευση, αλλά είναι και αυτές οι καινοτόμες δράσεις που πραγματικά υλοποιούνται στα σχολεία και η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συμμετέχουν αρκετά σχολεία, παίρνουν βραβεία μάλιστα γι' αυτό. Και η συμμετοχή των μαθητών σε αυτές τις δράσεις, τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές. Και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη τόσο για τους μαθητές, για την ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Αποκτούν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στηρίζουμε την καινοτομία στα σχολεία και σήμερα ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Εκπρόσωποι 19 σχολείων, πολυθεσίων σχολείων της πόλης μας, είναι εδώ για να παρουσιάσουν καινοτόμα προγράμματα. Μεταξύ αυτών το ένα το πειραματικό διαπολιτισμικό, το οποίο παρουσιάζει την δράση του στο Erasmus Plus, μια πολύ σημαντική δραστηριότητα που ανοίγει τα φτερά μιας σχολικής μονάδας πέρα από την Ήπειρο, στο εξωτερικό και φέρνει την καινοτομία στην περιοχή μας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργεί νέες σχέσεις μέσα στο σχολείο. Περνάμε στη φάση πλέον που ο δάσκαλος είναι ο συντονιστής ενός μεγάλου project και όλα γίνονται σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της μαθητικής ομάδας. Και να σας διορθώσω εδώ ότι δεν ξεκίνησαν από τα Λύκεια τα Εράσμους, ξεκίνησαν ως κομμένιους από τα δημοτικά σχολεία και πριν από 20 και πλέον χρόνια το πρώτο δημοτικό σχολείο στην περιοχή μας που είχε υλοποιήσει κομμένιους ήταν το Δημοτικό Σχολείο Μονοδενδρίου, ένα ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο. Παρουσιάσαμε στους συναδέλφους μας από τα άλλα σχολεία τις δράσεις και τις ενέργειες που κάναμε από την αίτησή μας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την επιχορήγηση μέχρι και σήμερα, με σκοπό να τους καλέσουμε να συμμετέχουν και αυτοί σε ανάλογες δράσεις, γιατί η σχολική μας μονάδα και η κουλτούρα της εμπλουτίστηκαν ιδιαίτερα και ενίσχυσε πολύ την εμπιστοσύνη σε μας και τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ μας.